Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 30 τραυματίστηκαν ανάμεσά τους και αρκετοί πυροσβέστες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκτοαρόφη πολυκατοικία στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού τα ξημερώματα της Τρίτης. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, οι αρχές κλείνουν προς το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ενώ κρατείται μία γυναίκα και ανακρίνεται στο πλαίσιο της έρευνας. Τη μάχη με τις φλόγες που έβγαιναν από τον 7ο και 8ο όροφο του κτηρίου έδωσαν 200 πυροσβέστες, οι οποίοι απομάκρυναν όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας και προχώρησαν σε διασώσεις ανθρώπων που είχαν βρει καταφύγιο σε διπλανές στέγες και ταράτσες. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και γρήγορα εξαπλώθηκε. Η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη για ώρες, ενώ οι αρχές εκένωσαν προληπτικά και τα γειτονικά κτίρια. Ύστερα από 5 ώρες μάχης με τις φλόγες, οι πυροσβέστες μπόρεσαν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.